Πριν πάμε στο αυτό, να σας δείξω ένα που μοιάζει, μου μοιάζει με παραπολιτικό εμένα, αλλά λόγω τιμής. Για δείξτε την εφημερίδα, ο Guardian είναι, νομίζω. Ποιο είναι, η Times. Η Times. Μα δείτε, δείτε. Τι λένε. Tsipras wife will leave if. Tsipras wife. Tsipras. Η γυναίκα μου θα με παρατήσει αν υποχωρήσω στους Ευρωπαίους. Πες μου τώρα, σε ένα ρεπορτάζ που προκοπείς αυτό τώρα. Είναι παραπολιτικό και το κάνει και. Καλά, το έχει ο Guardian. Όχι, η Times Europe Times. Times. Εντάξει, είναι προφανές ότι είναι χιούμορ. Χιούμορ είναι, μωρέ. Καταλαβαίνεις τώρα. Humor, ναι. Δηλαδή έχουν μπει ό,τι όπλο υπάρχει και δεν υπάρχει και έχει μπει στο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, μήπως έχετε. Μήπως... απλά δείχνει όμως την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού αφενός μεν. Να δώσει τη μάχη για μια αξιοπρεπή συμφωνία. Αλλά δεν υπάρχουν αυτές, αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, να πει και το μεγάλο όχι. Για το λέω και την πατρίδα. Το σκέφτομαι. Μήπως έχετε προσιλητήσει την Περιστέρα στην αριστερή πλατφόρμα. Σας διαβεβαιώνω πως όχι. Σας διαβεβαιώνω πως όχι. Λοιπόν, τώρα στα σοβαρά, τι θα κάνουμε, τι γίνεται, κύριε Σταντούλη. Όλος ο κόσμος αγωνιά, αναρωτιέται, τι θα κάνουμε. Ναι, επειδή αγωνιά ο κόσμος και αναρωτιέται, πρέπει όμως να λύνουμε και προβλήματα. Εμείς από το Υπουργείο καταθέτουμε. Θα τα πούμε αυτά που λύνετε τα προβλήματα, αλλά δώστε μας ένα γενικό περίγραφο. Στο γενικό, να μείνουμε ακόμα στο γενικό. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς γνωρίζετε, διαπραγματευόμαστε μία συμφωνία η οποία θα έχει τέσσερα χαρακτηριστικά. Κατ' εμάς θέλουμε να έχει. Το πρώτο, να μην έχει μειώσει μισθών και συντάξεων, γιατί δεν αντέχει άλλο ο λαός μας αρκετά, 6 χρόνια. Το δεύτερο, να μην έχει πρωτογενή πλεονάσματα τέτοια που συνεχίζουν τις πολιτικές της λιτότητας, γιατί είναι αδιέξοδες, δεν οδηγούν πουθενά. Το τρίτο είναι να έχει ένα σχέδιο αναπτυξιακό και να προβλέπει πώς αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί, μια ρευστότητα δηλαδή για την ανάπτυξη, όχι για να πληρώνουμε παλιά δάνεια. Και το τέταρτο, να έχει βαθιά διαγραφή του χρέους, με όποιο τρόπο, απομείωση του χρέους, για να μπορέσει να πάρει ανάσα ο λαός και η χώρα. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι μία συμφωνία. Όχι ενδιάμεσες, παρενδιάμεσες κλπ. Μία. Ούτε για να τελειώνει το πρόβλημα. Ούτε παρατάσεις. Λέω αυτό. Ο στόχος είναι αυτός. Ούτε παρατάσεις. Ναι, αυτό λέω. Ούτε όχι με παρατάσεις ή με ενδιάμεσα. Να πετύχει μία συμφωνία. Λέει, δεν προλαβαίνουμε, κύριε. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο. Α. Να το πετύχεις. Είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο. Εγώ θα σας πω τέσσερις λόγους. Σε δευτερόλεπτα θα σας πω, γιατί μιλάω και γρήγορα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν το αποδεχτούν αυτό, είναι σαν να αποδέχονται ότι ήταν λάθος η πολιτική τους 6 χρόνια. Mm-hmm. Ότι δεν ήταν μνημόνια, ήταν καταστροφή. Άρα αλλάζουν. Αν αποδεχτούν αυτά που λέμε εμείς. Αυτά που λέμε εμείς, η ελληνική πλευρά. Το δεύτερο είναι ότι θα είναι σαν να αποδέχονται ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες πολιτικές στην Ευρώπη από την αιώνια λιτότητα, αναπτυξιακές πολιτικές. Φοβούνται ότι έρχεται το Ποντέμος στην Ισπανία, ότι θα πάρει θάρρος. Πήρε και τις δύο μεγάλες πόλεις, έρχεται. Το Sinn Féin στην Ιρλανδία, που είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις, αδερφικά κόμματα δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, αριστερές ριζοσπαστικές δυνάμεις, και προφανώς θέλουν να πνίξουν αυτό το παράδειγμα, το αντιπαράδειγμα που είναι της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ο τρίτος λόγος είναι, και το ξέρετε, γιατί ποτέ δεν είναι αθώα τα πράγματα, και εσείς τα λέτε, και εγώ και άλλοι τα λέμε, ότι η Τρόικα δεν είναι μόνο να επιβάλλει πολιτικές στην Ελλάδα, αυτή πάλι τη Τρόικα, έχουν και business στην Ελλάδα. Είδατε ότι θέλουν την εσωτερική υποτίμηση όχι μόνο μισθών και τη δημόσια και τη ιδιωτική και κοινωνική περιουσία, πολυεθνικέ των χωρών του να το εξαγοράσουν μπι παρά και δεν παρετούνται εύκολα. Και τέταρτο, έχουν συνηθίσει σε ένα καθεστώ περίπου αποικία και μπανανία, και όταν ένα κυρίαρχο το έχει συνηθίσει, εύκολα δεν παρετείται. Άρα είναι δύσκολο, δεν είναι αδύνατο, το παλεύουμε. Ερώτηση. Συνειδητοποιήσω πω οι χθεσινοί μα βοηθάνε να είναι ενεργοποιημένοι. Κύριε Στραντούλη, ερώτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο στην ανάλυση σα. Κάπω έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Τότε πού βασίζεται η αισιοδοξία σα. Γιατί υπάρχει μία πλευρά από εσά εκεί. Καλό είναι να μην υπογράψουν. Πε μα και τρει που μπορεί να του κάνουν να υπογράψουν. Πού βασίζεται. Εγώ σα λέω ότι έχει μεγάλε δυσκολίε να πετύχουμε αυτό το στόχο μα. Δεν είναι όμω αδύνατο να τον πετύχουμε. Γιατί στην περίπτωση που δεν τον πετύχουμε, οι συνέπειες για την Ελλάδα και το λαό μας θα είναι πολύ λιγότερες από ό,τι θα είναι οι συνέπειες που θα έχουν οι δανειστές μας. Και συγκεκριμένα στην Ευρωζώνη, και συγκεκριμένα γνωρίζετε ότι ήδη πια και το Spiegel και η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας έχουν δημοσιοποιήσει μελέτες που μιλάνε και για. Άρα λέτε ένα δηλαδή. Εκατομμύρια. Είναι μεγάλο το κόστος. Είναι μεγάλο το κόστος για τις απέναντι. Λέτε δηλαδή ότι είναι μεγαλύτερο από την η σύγκριση του κόστους σε περίπτωση ρήξης η Ελλάδα πάει λιγότερο από ό,τι οι Ευρωπαίοι. Όχι. Λέω ότι αυτή, αν δεν υπάρξει συμφωνία και μας αναγκάσουν να πούμε το μεγάλο όχι, οι συνέπειες για αυτούς θα είναι πολύ μα πολύ μεγαλύτερες για την Ελλάδα. Η οποία και εναλλακτικές λύσεις έχει και θα μπορεί για να... την Ελλάδα. Μεγαλύτερες. Ένα τρει είναι λίγο. Ένα 3 ευρώ. Δηλαδή, έτσι δεν έγραφε το Spiegel. Όλη η Ευρώπη με εμάς και εμείς θα πάθουμε λιγότερη ζημιά από ό,τι θα πάθουν αυτοί. Ναι, γιατί. Αφού το ξέρετε αυτό. Μετά θα γίνει. Γιατί έχουμε εναλλακτικές και δεν το ξέρετε. Ναι. Να σας πω το παράδειγμα. Ναι.
Το έχετε ζήσει κι εσείς σαν δημοσιογράφοι πολύ καλά. Μια τράπεζα που ήταν 200η στη ΣΥΠΑ, Lehman Brothers, χρεοκόπησε. Η εκτίμηση τότε της κυβέρνησης των ΗΠΑ ήταν, εντάξει, μια μικρή τράπεζα είναι, λειτουργήσε σαν πυρηνική βόμβα και πληρώνουμε ακόμα την κρίση. Και επειδή έχουν αυτά τα συμπεράσματα, γι' αυτό βλέπετε και τον Ομπάμα να ανησυχεί και τα πολιτικά στελέχη. Επειδή όπως μιλήσατε και μόλις τώρα, αλλά έχετε μιλήσει και άλλες φορές. Την πυρηνική βόμβα αυτό. Για εναλλακτικούς δρόμους. Εννοώ πολιτικά και οικονομικά. Έτσι. Μπορείτε, σας παρακαλώ τώρα την ιστάτη ώρα. Να γίνετε σαφείς και να μας πείτε τι εννοείται εναλλακτικούς δρόμους. Κοιτάξτε, να βγάλουμε τώρα, είμαστε τελευταίες. Εναλλακτικούς δρόμους, να βγάλουμε τώρα μέσα στις τελευταίες μέρες και όλα τα διαπραγματευτικά μας όπλα και να το κουβεντιάσουμε εμείς εδώ στην τηλεόραση. Πάντως, αφήστε να η κυβέρνηση τα όπλα της. Αλλά εναλλακτικές λύσεις έχει η Ελλάδα. Έχει. Εάν η ανάλυση της κυβέρνησης με βάση την οποία κινείται είναι ότι κινδυνεύει ευρώ περισσότερο από εμάς, τότε. Σας βλέπω να το τραβάτε παόριστον, θεωρώντας ότι οι κίνδυνοι μεγαλώνουν και οδηγούνται για αυτούς και λιγότερο για εμάς. Αυτό πω, δεν ξέρω όχι, τώρα αν είναι μια στρατηγική της παροχής. Επαόριστο, ναι. Ούτε μπορούμε ούτε πρέπει να το κάνουμε, διότι πρέπει να ξέρει και η οικονομία και η κοινωνία προς τα που πάμε. Επομένως, εντάξει, υπάρχουν και τα όρια μέχρι 30 του Ιούνιου. Εμείς το θέμα δεν είναι το χρονικό όριο, είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Παραδέχεστε ότι επειδή κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της αλήθειας και ως κυβέρνηση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ο Πρωθυπουργός είπε προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα, το ξέρετε, δημοσιοποιήθηκε, ότι η ώρα της αλήθειας έρχεται ή θα πετύχουμε τη συμφωνία. Θα σηκώσουμε και το βάρος μιας τέτοιας συμφωνίας, μια συμφωνία που θέλουμε, ή αν δεν τα καταφέρουμε, εδώ είμαστε να σηκώσουμε στην πλάτη μας και ένα μεγάλο όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν τίθεται θέμα ούτε δημοψηφίσματος ούτε εκλογών. Λένε όχι. Δεν τίθεται θέμα ούτε δημοψηφίσματος ούτε εκλογών. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα και ότι πρέπει να. Ότι η κυβέρνηση έχει τη λαϊκή ψήφο να προχωρήσει και να κάνει τις επιλογές της. Αυτό είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Αυτό είστε. Γιατί μπορεί βέβαια η κυβέρνηση να οδηγηθεί σε μια τέτοια λύση εκ των πραγμάτων. Γιατί αν ισχύσει η κομματική πειθαρχία, δεν ξέρω εσείς τι λέτε τώρα γι' αυτό, γιατί έχει σταματήσει να το συζητάμε. Για το θέμα της δεδηλωμένης και λοιπά. Δεν θα υπάρξει τέτοιο θέμα δεδηλωμένης. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, της οποίας είναι μέλος, γιατί πριν πάει στη Βουλή, από εμάς, από το Υπουργικό Συμβούλιο θα περάσει, να φέρει μια συμφωνία την οποία δεν θα αντέχουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο πρώτος που δεν θα το αντέχει θα είναι ο Πρωθυπουργός και θα είμαστε και εμείς οι Υπουργοί και η κυβέρνηση. Επομένως δεν τίθεται τέτοιο κύριε θέμα. Στρατούλη, ούτε πτώσεις, ούτε ηρωικής εξόδου, ούτε απώλειας της δεδηλωμένης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει. Λέτε ότι για να πάει στη Βουλή θα πρέπει να. Άκουγα πριν λίγα λεφτά, ξέρετε... πριν έρθω δημοσκόπηση σημερινή. Ξέρετε κι εσείς, είχε και το Μέγκα προχθές. Δημοσκόπηση παρόμοια συμπεράσματα βγάνει και με αυτή του Μέγκα. Σήμερα τώρα άκουγα στο Κόκκινο τον κύριο Αρβανίτη. 20 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα, πάνω από το 50% εμπιστοσύνη στον τρόπο διαπραγμάτευσης, ο Πρωθυπουργός ηλικιώδη ποσοστά θετικής αποδοχής, έχει τη λαϊκή αποδοχή η κυβέρνηση να προχωρήσει είτε σε μια συμφωνία θετική, είτε και να πει όχι. Ένα μεγάλο όχι, αν μας λένε να συνεχίσουμε όπως ήμασταν τα 6 χρόνια, που δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα σήμερα που λέει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι με αυτές τις πολιτικές. Ωραία, δεν χρειάζεται να αποκαλύψετε όλα τα χαρτιά σας, παρότι σε αυτή την περίπτωση θα νομίζουν και άλλοι ότι μπλοφάρετε αν δεν πείτε συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά αν αυτοί δεν κάνουν πίσω και εμείς πούμε το μεγάλο όχι, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Όλος ο κόσμος τρελαίνεται από την αγωνία. Τι θα γίνει. Εσάς σας ανησυχεί αυτό ή είσαστε ήσυχος γιατί ξέρετε κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς. Όχι, δεν θα. Κοιτάξτε, ξέρω αυτό που δεν ξέρετε εσείς. Ξέρω κι εγώ τις μελέτες που έχουν γίνει που ξέρετε κι εσείς. Δεν κάνουν πίσω. Το λέει ο κόσμος, κύριε Στρατούλη. Ναι, ο κόσμος λέει δεν μπορεί να πάει με έτσι. Κάτι θα έχει στο μυαλό του Τσίπρας που εγώ δεν το ξέρω, αλλά αυτός κάτι ξέρει. Αυτό λέω. Ο Τσίπρας αυτό που έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή είναι να πετύχει μια εποφελή για το λαό και τη χώρα μας. Ότι δεν κάνουν συμφωνία. Πίσω δεν από εκεί και πίσω. Πέρα. Είναι δύσκολο και αυτοί να μην κάνουν πίσω. Δύσκολο είναι και να συμφωνήσουν, αλλά είναι και άλλη πλευρά και για αυτούς είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Από εκεί και πέρα, αν δεν κάνουν πίσω και πάμε στο μεγάλο όχι, είναι σαφές ότι δεν θα αφήσουμε ξεκρέμαστο τον ελληνικό λαό και την οικονομία μας και την κοινωνία μας. Και είναι σαφές ότι έχουμε φροντίσει να έχουμε όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε η Ελλάδα, αν αντιμετωπίσει κάποιες λίγες δυσκολίες για κάποιους λίγους μήνες, να έχει τη δυνατότητα από εκεί και πέρα να ξαναμπεί σε δρόμους ανάπτυξης, σε δρόμους ελπίδας, σε δρόμους προόδου, σε δρόμους που αξίζουν και για το λαό μας και για την πατρίδα μας. Επομένως, δεν υπάρχει λόγο ανησυχίας, πανικός δεν πρέπει να δημιουργείται. Για κρίση... το δικό μου τομέα να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε όλα τα χρήματα να δώσουμε τις συντάξεις όχι μόνο του Ιούνιου,
και του Ιούλη και του Σεπτέμβρη και του Δεκέμβρη. Εγώ τον Αύγουστο τον έβγαλε, Υπουργέ μου, γιατί. Είπα και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Δεν υπάρχει κανένα. Την τυχόν χρεοκοπία πάντα. Και για μισθού το ίδιο. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω ποιε είναι οι εναλλακτικέ που έχετε, κύριε Στρατούλη, αλλά την τυχόν χρεοκοπία είναι αυτονόητο αυτό και το ξέρετε κι εσεί πολύ καλά, γιατί έχετε μαρξιστική σκέψη. Την πληρώνει η φτωχή, κύριε. Ναι, γι' αυτό. Η φτωχή την πληρώνει. Την πληρώνουν οι πλούσιοι. Την πληρώνουν και αυτοί που τους χρωστάς και γι' αυτό είδατε ότι και την μη πληρωμή της οφειλής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οι ίδιοι έσπευσαν να πούν ότι δεν είναι πιστωτικό γεγονός και ακόμα κι αν δεν έχει ή δεν μπορεί η χώρα να πληρώσει το 1,6 δις του Ιούνιου, ακόμα κι αν δεν μπορεί να το πληρώσει γιατί θα δώσει προτεραιότητα σε μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδεία, οι ίδιοι θα έρθουν να πούν ότι δεν είναι πιστωτικό γεγονός. Ήδη οι εκθέσεις αξιολόγησης που γίνονται από τη Standard Poor's και άλλους λέει στον επίσημο τομέα, δηλαδή στο Δουνοτού ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν είναι χρεοκοπία αν δεν τους πληρώσει. Οι ίδιοι θα βρουν τον τρόπο, τον νομικό και τον πολιτικό, να πούν ότι δεν είναι χρεοκοπία. Γιατί? Γιατί αυτό που σας είπα πριν. Γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες για τους ίδιους. Για την Ευρωζώνη, για την παγκόσμια οικονομία, για την Αμερικάνικη οικονομία. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Στρατούλη μου, θα είμαστε κορόιδα έτσι και πληρώσουμε. Ακόμα και τα λεφτά να έχουμε. Ναι. Δηλαδή, εάν είναι, οι εναλλακτικές μας λύσεις είναι πάρα πολύ καλές, δεν έχουν κανένα θέμα. Κάνα 2-3 μήνες θα έχουμε κανένα προβλήματα και το λύνουμε. Οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν περισσότερο από εμάς. Και να μην πληρώσουμε ζήτημα χρεοκοπίας και πιστωτικού γεγονότος δεν υπάρχει. Γιατί να δώσουμε τα λεφτά. Ναι, μια χαρά είμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που έχουμε. Δηλαδή, στην προσπάθειά σας να καθησυχάσετε τον κόσμο, περιγράφετε ένα πολύ ευγενικό τοπίο. Το οποίο δεν είναι τώρα. Εγώ δεν είπα πολύ ευγενικό. Είπα ακόμα και δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε κάποιους μήνες, θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε και να προχωρήσουμε. Δεν είπα, δεν παρουσιάζω τίποτα παράδεισο. Και μακάρι, ποιος δεν θέλει να έχουμε μία συμφωνία η οποία θα σταματάει τις πολιτικές της λιτότητας και θα ανοίγει άλλους δρόμους για το λόγο και την πατρίδα. Ποιος δεν το θέλει. Τις 47 σελίδες που έχουμε προτείνει, τις θέλετε εσείς, τις εγκρίνετε, τις 47 σελίδες. Αν υποτεθεί ότι κάποια τους φωτίσει ο Θεός τους απόσχει και πούνε εντάξει, ρε παιδιά, θα δεχτούμε αυτά που υπάρχουν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει διευκρινίσει ότι 47 σελίδες δεν είναι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή της κυβέρνησης, είναι μία πρόταση για συμβιβασμό. Όχι, για εσάς να μας πείτε, αφήστε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι μία πρόταση για συμβιβασμό. Με βάση το τι λέει μία πλευρά. Αυτά που περιέχει λέει μέσα, εσείς τα δέχεστε. Και τι λέει η άλλη. Να δούμε τις εξελίξεις πρώτα, να δούμε αν είναι αυτά που λέει μέσα. Εξαρτάται και αν υπάρχει μετά και πρόβλεψη και για το χρέος, φαντάζομαι. Έχετε επιφυλάξεις από όλα. Ακούστε, ακούστε. Η όποια συμφωνία δεν θα είναι οι 47 σελίδες νέτα σκέτα. Η όποια συμφωνία αυτό λέω. Θα την εξετάσεις και από τη σκοπιά του αν έχει απομείωση το δημόσιο χρέος της χώρας, αν έχει χρηματοδότηση για να υπάρξουν επενδύσεις και ανάπτυξη, θα εξετάσεις συνολικά το πακέτο. Και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός το έχει διευκρινίσει αυτό. Και αμέσως μετά τις 47 σελίδες γνωρίζετε ότι έστειλαν και νέα πρόταση, η οποία έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Τι σχέδιο ανάπτυξης θέλουμε, πώς θα χρηματοδοτηθεί και δεύτερο, την απομείωση του δημόσιου χρέους. Άρα τη συμφωνία θα την κρίνει συνολικά αν ανοίγει δρόμους για την πατρίδα ή δεν ανοίγει. Και πιστεύω ότι θα είναι καλό αυτό που θα έρθει από την κυβέρνηση, αν συμφωνήσει άλλη πλευρά. Στο σύνολό του θα είναι καλό. Μέσα σε μισή ώρα. Πριν από σας είχαμε τον κύριο Κούλογλου εδώ. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ευρωβουλευτής. Ο οποίος είπε. Αυτό είναι, υπάρχουν τρία σενάρια και τα τρία είναι τρία σενάρια παράτασης. Το καλό, το μεσό και το κακό. Εσείς μας λέτε μετά από μισή ώρα μετά από τον Κουλούγλου δεν υπάρχει θέμα παράταση. Πάμε για συνολική συμφωνία. Κοντεύετε να τρελάτε. Εγώ δεν είπα δεν υπάρχει. Εγώ είπα παράταση. Ότι. Εγώ είπα, δεν είπα δεν υπάρχει. Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Είπα ότι το καλύτερο σενάριο θα ήταν να έχουμε μια υποφελή συμφωνία η οποία να κλείνει πακέτο όλα τα ζητήματα. Σωστό. Αυτό είναι που παλεύεις. Από εκεί πέρα φυσικά σενάρια υπάρχουν. Ένα υπάρχουν. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε απλά παράταση. Ο κύριος Κούλογλου δεν τον άκουσα. Προφανώς σας είπε τρία από τα 1003 που υπάρχουν. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε παράταση επίσημα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ζητήσει από όσο ξέρω. Εγώ νομίζω, σας είπα ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι διασυνεχών παρατάσεων να μπαίνει η κυβέρνηση, η χώρα και ο λαός στο μαρτύριο της σταγόνας και κάθε φορά να σου έχουν το μαχαίρι εδώ και να σου λένε κάνε αυτό το προαπαιτούμενο, αλλιώς δεν σου δίνω δόση κλπ. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Και γι' αυτό ο στόχος της κυβέρνησης είναι αυτός. Τα σενάρια είναι σενάρια και ασφαλώς υπάρχουν. Για τον κύριο Στουρνάρα, τι γνώμη έχετε εσείς? Κοιτάξτε, ο κύριος Στουρνάρας. Το χθεσινό δηλαδή όλο. Θα σας ρωτήσω τον Κωνσταντοπούλου μετά, αλλά για τον Στουρνάρα. Θέση υπερεύει τα όρια. Ο κύριος, εμείς σεβόμαστε. Σε ποιο πράγματα, εμείς, κοιτάξτε, εμείς σεβόμαστε την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδας. Αλλά πρέπει να σέβεται την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδας και ο ίδιος ο διοικητής της, ο κύριος Στουρνάρας. Χθες, με το στικάκι που μας έστειλε στη Βουλή. Δεν μας νοιάζει το στικάκι τεχνολογικά. Αλλά εσάς όχι, την Κωνσταντοπούλου την ψιλονιάζει. Αλλά τέλος πάντων. Το τι περιείχε μέσα, λέω. Το βασικό είναι αυτό για μένα. Το τι περιείχε μέσα. Δεν μπορείς
να κάνεις μια εκτίμηση που ουσιαστικά σιγοντάρει τα επιχειρήματα των δανειστών. Όταν η χώρα είναι στο τραπέζι, δεν χρειάζεται να κάνει πολιτικές εκτιμήσεις. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, πρέπει να δίνει τις εκθέσεις. Δεν χρειάζονται πολιτικά σχόλια. Βουλευτής, ότι αν δεν υπογράψουμε συμφωνία θα καταστραφεί η χώρα κλπ. Πρέπει να φροντίζει και τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα, μόνο εμείς του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει και τον ΑΝΕΛ που στηρίζουμε την κυβέρνηση, πρέπει να στηρίζουμε τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, τις καταθέσεις των πολιτών κλπ. Ας βάλουν ένα χέρι και άλλοι, να μην δημιουργείται πανικό στο λαό. Πείτε μας πόσες φορές εσείς από αυτή τη θέση, ως βουλευτής της αντιπολίτευσης, τα είχατε ρίξει στον Προβόπουλο ότι πήγαινε στα βράχια η χώρα και αυτός δεν έβγαινε να προειδοποιήσει τον κόσμο. Όχι, όχι, εμείς δεν το είπαμε. 100 φορές το είχατε. Όχι, δεν ήταν από τη δική μας αντιπολίτευση. 100 φορές το είχατε. Δεν ήταν από εμάς. Εμείς λέγαμε ότι όταν προβαίνει ο Προβόπουλος σε πολιτικές παρεμβάσεις, κακώς το κάνει. Αυτό λέγαμε εμείς και για τον Προβόπουλο. Ή είναι ανεξάρτητη η Τράπεζα της Ελλάδας ή δεν είναι. Και δυστυχώς ο κύριος Τουρνάρας δεν το σέβεται. Μία φορά δεν το σέβεται ο κύριος Τουρνάρας. 100 φορές δεν θα σεβαστούμε ένα τέτοιο παρεμβατικό πολιτικό ρόλο του κυρίου Τουρνάρα και εμείς. Αυτό λοιπόν αντανακλούσε η κίνηση την οποία έκανε η πρόεδρος της Βουλής και κατά τη γνώμη μου να σας πω, καλά την έκανε. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίζονται και τα πράγματα. Η κυρία Ραχίλ Μακρύ που θα του κάνει μήνυση για σχάτη προδοσία, καλά το κάνει και αυτή. Όχι, μην μου λέτε να σχολιάσω ενέργειες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι υπουργός της κυβέρνησης, μιλάω πάντα πολιτικά. Το τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Όχι, δεν, συγγνώμη τώρα. Είναι αυτή, δικό του ζήτημα. Δεν είναι μια άνοδος του πολιτικού θερμόμετρου στα ύψη. Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε. Νομίζω. Συγγνώμη, δύο λεφτά. Νομίζω. Δηλαδή, εάν ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέω τώρα έτσι, ας πούμε, κάνει μήνυση του Τσίπρα για σκάτη προδοσία, θα πείτε ναι, ότι δεν σχολιάζετε ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, λέω τώρα. Ο Χ. Καμπουράκης, βουλευτής. Εμένα, τη διαδρομή μου την πολιτική, την ιστορία μου την ξέρετε. Πάντα, όσο σκληρές αντιπαραθέσεις και αν έχουμε πολιτικός. Είμαι εντελώς πολιτικός. Αλήθεια. Ούτε γραμμούλα από αλήθεια. Εκεί και πέρα, αλήθεια. Ούτε έχω τίποτα με τα πρόσωπα, σε πολιτικές αντιπαρατίθεμαι και εγώ και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το σύνολο θεωρώ ότι πολιτικά, επομένως μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Το τι θα κάνει όμως η κυρία Ραχίλ Μακρύ έχει δικαίωμα να κάνει μήνυση, αλλήμωνο το Σύνταγμά μας το λέει και ο κάθε βουλευτής. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή πολιτικά. Αυτή τη στιγμή, για να μας δώσετε μια εικόνα, κύριε Στατούλα, κάνουμε ένα διάλειμμα να γυρίσουμε μετά το διάλειμμα στα δικά σας του Υπουργείου. Γιατί έχετε κάνει ρυθμίσεις και καταθέτε από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, για ή να το μεσημέρι ή αύριο το πρωί, αν προλάβω το μεσημέρι. Για τα ΜΕΑ, για υπερήλικου ανασφάλιση, γιατί σας θα τα πούμε. Αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι που κουβεντιάζουμε, έχουν παγώσει, δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, έχουν τελειώσει. Δεν έχετε ούτε επαφή με θεσμούς, ούτε τίποτα. Έχουν τελειώσει. Κοιτάξτε. Περιμένουμε την πολιτική λύση. Την Κυριακή είπαν κάποια πράγματα οι αντιπροσωποί μας που μας πέρασε. Αυτοί επέμεναν στο πακέτο. Μετά λέω την Κυριακή. Είπαμε δεν έχει νόημα. Μετά την Κυριακή γίνονται πολιτικές διεργασίες, τηλεφωνήματα του Πρωθυπουργού με διάφορους πολιτικούς παράγοντες. Σε πολιτικό επίπεδο. Με τους θεσμούς δεν έχουμε πια επαφή. Το θέμα αν λυθεί. Αν λυθεί και υπάρξει η συμφωνία, θα λυθεί πολιτικά. Εδώ που φτάσαμε, το καταλαβαίνετε οι διαφορές αυτή τη στιγμή. Είναι ιδεολογικές πολιτικές. Απ' τη μία είναι κάποιοι που μας λένε νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητα, απ' την άλλη μια αριστερή αντιμνημονιακή κυβέρνηση που λέει στόπ σε αυτές τις πολιτικές. Το θέμα θα λυθεί πολιτικά και θα λυθεί σε σύνοδο κορυφής. Με την έννοια ότι πρέπει η Ευρώπη πλέον, στο ανώτατο όργανο της, να αποφασίσει αν θα είναι μια Ευρώπη με σιδερένια γροθιά που θα επιβάλλει λιτότητα και δεν θα αντέχει μέσα στις χώρες της, στις χώρες μέλη, να ψηφίζουν οι λαοί και να βγάλουν άλλες πολιτικές, ή θα είναι μια Ευρώπη που θα έχει βεβαίως την πολιτική της και του κανόνες τους, αλλά που θα έχει ισχύ και η λαϊκή ψήφο σε μια χώρα η οποία μπορεί να ακολουθήσει άλλες πολιτικές. Αυτό παίζεται. Δεν θα μας υποστηρίξουν. Αυτό παίζεται. Η λογική, το πώς θα λυθεί αυτό το δίλημα θα το δούμε σε ανώτατο επίπεδο. Το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Η λογική λέει. Και ο φόβος που έχουμε εμείς, γιατί με την κυβέρνηση είμαστε εμείς, δεν είμαστε με τους άλλους. Σαφώς. Με τους άλλους άστε, δεν πρέπει να είστε με τους άλλους. Πώς θα γίνει. Ο φόβος λέει λοιπόν ότι δεν θα μας υποστηρίξουν στη Σύνοδο Κορυφής σε μια τέτοια. Αν γίνει ιδεολογική σύγκρουση, πώς θα δεν θα μας δώσουν μια διέξοδο τέτοια. Σε ιδεολογικές πολιτικές συγκρούσεις, αν θέλεις το ίδιο πεδίο να συνυπάρχεις. Κάνεις συμφωνία, κάνεις κάτι ενδιάμεσο, κάνεις μια υπέρβαση πολιτική. Καταλάβατε, πολιτικά λύνονται τα ζητήματα. Πάντα λύνονται διέξοδα, δεν υπάρχουν στη δημοκρατία και να σέβεσαι τη δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν σέβονται την ψήφα του ελληνικού λαού, δεν γίνεται. Στη δημοκρατία δεν υπάρχει αδιέξοδο, στην οικονομία υπάρχει αδιέξοδο. Κοιτάξτε, γι' αυτό είναι η πολιτική, για να δίνουν λύσεις στην οικονομία. Και επίσης σου λέει ο άλλος ο αντίλογος. Το θέμα είναι να μην υπερκεράζει η οικονομία
την δημοκρατία και την πολιτική. Και γι' αυτό λένε οι πολιτικοί να δώσουν λύση. Το πρόβλημα, όπως ξέρετε, είναι ότι και οι άλλοι που θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής θα επικαλούνται πάλι και αυτή τη δημοκρατία. Και θα λένε: εγώ έχω το λαό, στον οποίο δίνω μισθό 200 ευρώ. Γι' αυτό έκανε ένα άρθρο. Γι' αυτό, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, έκανε ένα πάρα πολύ καλό και περιστατωμένο άρθρο. Τώρα μην πούμε ποιος το έγραψε. Το ζήτημα μπορεί να το έγραψε και ο ίδιος που το ξέρετε ότι το έγραψε. Εντάξει, την τελευταία πιτελιά αυτό την έβαλε. Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ σωστά επιχειρήματα. Το άρθρο ήταν στρατούλο-ρωμανιάτικο. Ναι, λέω ότι ξέρετε ότι είχα στείλει και εγώ επιστολή στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ένα μήνα. Εδώ δεν το κουβεντιάζαμε. Μια επιστολή που έδωσα στη δημοσιότητα. Και προσπαθούσα να αποδομήσω μια άποψη που έχει δυστυχώς κυριαρχήσει στη Γερμανία, που την παλεύει η ομάδα του Σόιμπλε, ότι στην Ελλάδα παίρνουμε μεγαλύτερες συντάξεις και μεγαλύτερους μισθούς από τους Γερμανούς. Δεν γίνεται. Να σας πω για τον κατώτατο μισθό, τον οποίο θέσπισαν από 1η του Γενάρη, είναι 1.480 ευρώ. Κατώτατος μισθός στη Γερμανία. Στην Ελλάδα είναι 586 μεικτά. Προσπαθούμε να το πάμε στα μισά που είναι στη Γερμανία, 751, και λένε μην το κάνετε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, διάλειμμα, γυρίζουμε. Τα τελευταία χρόνια οι πληθυσμοί των ψαριών στη Μεσόγειο παρουσιάζουν συνεχή και ανησυχητική μείωση. Για τους ειδικούς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπεραλίευση σκοτώνει τις ελληνικές θάλασσες και αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για παράκτιους ψαράδες και τοπικές κοινωνίες στα νησιά του Αιγαίου. Ορίζοντας με τον Σωτήρη Δανέζη. Απόψε, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στο Μέγκα. Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών. Σπούδασε νομική στο Αγγλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Staffordshire University. Αποκλειστική συνεργασία με το Κολέγιο Κρήτης MBS. Μαρμαρίδης έπιπλα. Μοντέρνα πολυμορφική σύνθεση για κάθε χώρο, μόνο 198 ευρώ με ΦΠΑ. Επειδή το καλό δεν χρειάζεται να είναι και ακριβό. Έπιπλα Μαρμαρίδης, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Μην αφήνεις την ακράτεια να σου χαλάει τη ζωή. Τηλεφώνησε 218-218-6600. Ο Κωνσταντίνος είδε τη ζωή του να αλλάζει μετά από ένα τροχαίο. Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι ένα φίλο. Περνάει έτσι από μπροστά σου. Οι άνθρωποι που αγαπάς, τα πράγματα που θες να κάνεις στη ζωή σου, περνάνε σε δευτερόλεπτα. Στα 19 του έχασε το πόδι του, αλλά κέρδισε μια νέα ζωή. Όταν είχα βάλει πρόσθετο μέλος και είχα καταφέρει να πάω μόνος μου από το σπίτι μου μέχρι το περίπτερο, είχα βάλει τα κλάματα. Από τη χαρά μου και από όλο αυτό το συνέστημα. Σήμερα τρέχει κατοστάρια και διεκδικεί μετάλλια ζωής. Πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε εκεί έξω, όρθιοι. Και πρέπει να το βλέπει αυτό ο κόσμος. My Life με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα. Σόλε, περήφανη για την κατασκευή του ηλιακού συστήματος στο Μπουρτζ Καλίφα, παρουσιάζει σήμερα το ηλιόθερμο τελευταίας γενιάς. Αποκτήστε το με 565 ευρώ σε 160 αντιπροσώπους. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Μοναδική συνταγή. Πρωτότυπο συνδυασμός φρούτων και καρπών από την κριτική γη. Και καπάκι, η αγάπη της μαμάς. Mama Made. Απολαύστε χειροποίητη μαρμελάδα ελιάς από αγνά υλικά. Μαρμελάδες Mama Made. Και καπάκι, η αγάπη της μαμάς. Τα εναχειροδανειστήρια Ριχάρδος αγοράζουν τα κοσμήματά σας σε τιμή κοσμήματος και όχι απλώς χρυσού. Ελάτε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πατησίων 32. Εκεί υπάρχουν ειδικοί εκτιμητές να σας δώσουμε μια πολύ καλή τιμή σε επώνυμα ρολόγια, σε διαμάντια από μικρά μέχρι πολύ μεγάλα, σε χρυσαφικά, σε ασημένια σκεύη, και να πάρετε μια πολύ μεγάλη διαφορά, ίσως και 100% από το να τα πουλάγατε απλώς σαν χρυσό. Για τη Θεσσαλονίκη σας περιμένουμε στην οδό Εγνατίας 4, για την Πάτρα στην οδό Πατρέως 4650, στην όμορφη Λάρισα στην οδό Παπαναστασίου 33, στον Πειραιά στην οδό Ακτή Ποσειδώνος 18 και το νέο κατάστημα στην Κηφισιά στην οδό Κηφισίας 265 και πολλά άλλα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Αγορά ή ενεχειρίαση σε τιμή κοσμήματος και όχι χρυσού. Τώρα και Ηράκλειο Κρήτης, πλατεία Κορνάρου 35 και Ξάνθη, Ηρών 57 και Βόλο, Δημητριάδος 247 και Γλυφάδα, Λαζαράκι 8 και Αγία Παρασκευή, Ελβετίας 19 και Γιάννενα, Αβέροφ 21 και Αγρίνιο,
Κέντρου 4 και Καλαμάτα, πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, Μέγαρο Τριανών και 25 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Απολαμβάνω κάθε στιγμή, ακόμα και στην περίοδό μου, γιατί η Always απορροφά στη στιγμή, ακόμα και αν έρθουν τα πάνω κάτω. Always. Τολμηρό, αναζωογονητικό, σίγουρα απολαυστικό. Απολαμβάνεις πραγματικά το μπάνιο σου όταν δεν το έχεις πληρώσει ακριβά, γιατί στον Λακιώτη θα βρεις 12.500 επώνυμα είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Δεν πρόκειται να ζητήσω κοτόπουλο στο φούρνο ποτέ ξανά. Θα τη βγάζω με κρακεράκια. Το Fairy Platinum είναι 3 φορές καλύτερο στα σκληρά λίπη. Τυχερός ο μπαμπάς, όχι όμως και το κοτόπουλο. Fairy Platinum, 3 φορές καλύτερο στα σασασά.